Καλή νύχτα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου. Καλή νύχτα. Ελάτε, ελάτε. Καλή νύχτα. Πρώτος και καλύτερος. Και εγώ θα πάω με το συμπέστερο. Καλά. Κάτι με πείραξε, ζαλίσπιτα. Το κρασί ήταν δυνατό. Έλα, κάτσε λίγα εδώ. Έτσι, κάτσε. Να σε χτυπήσει λίγο αέρας. Κι εγώ δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Το στομάχι μου. Τι? Ανακατώνομαι. Μην μιλάς, μην μιλάς, χειροτερεύει. Παίρνε βαθιές ανάσες. Έτσι, ανάπνε. Ανάπνε, ανάπνε. Ανάπνε. Μου έρχεται. Παίρνε ανάσες, ανάσες, ανάσες. Έλα, ανάσες, ανάσες. Τα παιδιά χάθηκαν. Μακάρι. Μακάρι, μωρέ. Εννοώ, μακάρι. Τέλος πάντων, χαιρόστε να μείνουν και λίγο μόνα τους. Μόνα τους, είπατε. Με ανησυχεί λίγο αυτό. Εμένα να δεις. Γιατί ανησυχείτε, ρε παιδιά. Μεγάλοι άνθρωποι. Δεν μπαίνουμε μέσα, συμπεθέρω, ώσπου να έρθει ο Ανέστης και η Αμαλίτσα. Πιάσαμε την κουβέντα εδώ στο δρόμο. Ναι. Με αυτό τον Ανέστη δεν μπορεί να συνεννοηθεί κανείς. Δεν έχω και κλειδιά του σπιτιού. Μήπως σας ενοχλώ? Για όνομα του Θεού, Χάλε, τι λόγος. Άλλωστε τώρα είμαστε ένα σπίτι. Τι βιάζεις εσύ, είμαστε ένα σπίτι, είμαστε ένα σπίτι. Καλέ, πάψε καλέ και προχώρα. Το μπράτσο σου, καπετάνια, να στηριχτώ. Είναι λίγο σκοτεινά και φοβάμαι μην κουτρουβολιαστώ. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται? Εδώ μένεις, ωραία είναι, ρομαντικά. Εξωτερικά ναι, εσωτερικά κάνει προς τρέλα. Αλλά δεν πειράζει, γιατί είμαστε πολύ καλοί στην τρέλα όλοι μας. Τώρα που είπες τρέλα, ανησυχώ για τα παιδιά. Να μην ανησυχείς. Η φύση τις περισσότερες φορές προνοεί και προλαβαίνει. Δεν ξέρω η φύση, με ενδιαφέρει τα παιδιά τι κάνουν. Ανάσες, 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 ανάσες. Αν είναι δυνατόν. Τι πράγμα? Μα τι κάνουμε, ανώδυνο το κετό δίπλα στη θάλασσα? Αφού ανακατώνεσαι. Είμαι εντελώς ηλίθια. Ανέστη. Ναι. Πρέπει να παντρευτούμε γρήγορα. Ναι. Ναι. Τι συνέβη ανάμεσά σας? Τι ανάμεσά μας? Με ποιους ανάμεσά μας? Ανάμεσα σε σένα και... Τίποτα. Τον αδερφό σου. Τον αδερφό μου? Α, με τον αδερφό μου. Τον Νικόλα λες? Τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν μιλούσατε τόσα χρόνια? Γιατί είχε τσακωθεί με τη μάνα μου. Δηλαδή, η μάνα μου είχε αντιρρήσεις. Τώρα, τι τη θέλεις αυτή την κουβέντα? Πες μου, σε παρακαλώ, δεν μιλούσατε επειδή είχε τσακωθεί με τη μάνα σου? Πες μου την αλήθεια. Μήπως ξέρω και ποια είναι η αλήθεια? Την ξέρεις. Θέλω να μου πεις. Σου έχω μιλήσει για την Ελένη μου. Την είχα ρωτευτεί. Ή νόμιζα τουλάχιστον. Με το που τη γνώρισε ο Νικόλας, έκανε σαν τρελός. Όταν κατάλαβε ότι την ερωτεύτηκε κι αυτός, εγώ έκανα πέρα. Η μάνα μου αποτέλειωσε το δράμα. Αυτή έκανε πέρα την Ελένη. Και όταν ο Νικόλας την παντρεύτηκε γιατί πεσμέτωσε, τον έκανε πέρα κι αυτόν. Όταν πέθανε η Ελένη,
Ο Νικόλας βάφτισε το γιο τους με το όνομα του πεθερού του. Και βαφτίστηκε κι αυτός με το επίθετο της γυναίκας του. Τράχα γύρε. Δεν ξέρω γιατί, αλλά τελευταία αυτή την ιστορία τη λέω όλη την ώρα. Έτυχε δηλαδή. Πάντως θέλω να ξέρεις ότι είσαι ο μόνος άνθρωπος που μαθαίνει την αλήθεια. Την κανονική. Δεν θέλω να μιλήσουμε άλλο για αυτά. Δεν θα ξαναμιλήσω. Υποσχέσου πως δεν θα πεις τίποτα για όλα αυτά σε κανέναν. Στο υπόσχο. Μπορείς να ξεχάσεις ό,τι είπα. Εκεί παντρευόμαστε. Να τελειώνουμε πια. Οι κίνησες φλόγες, κυρίες και κύριοι. Χτες, αργά τη νύχτα, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά. Φωτιά στα τόπια! Το έκαναν πάλι το θαύμα του Φιερίστες, ανάθεμα. Και έχονται κτήματα στην Κίνη, ρε. Αλήτες, παιδί μου, αλήτες. Αλλά δεν φταίνε αυτοί. Το κράτος φταίει. Έχουμε κράτος. Δεν έχουμε. Τώρα τι σου φταίει εσένα το κράτος, Κρυθοδωρή. Ορίστε, η πυροσβεστική είναι εκεί παρόν. Η πυροσβεστική παρόν. Οι επιστές όμως μονίμως απόν. Αυτό λέω. Καλέ, τι μαζευτήκατε λίγο. Τι βλέπετε. Έξερκη επικαιρότη. Άστα, Αθηνούλα. Καίγεται η Κίνη. Έλα να δεις. Η Κίνη. Α, Χριστός και Παναγία. Στην Κίνη δεν ήταν χτες η Αμαλία και η Ολυμπία. Γυρίσανε. Ναι, γυρίσανε. Πήγα από το σπίτι, κοιμούνται. Έλα. Καλά, καλά θα δούμε. Να σας πω. Πού το ξέρω εγώ αυτό. Τι έβαλε πρωί τηλεόραση, δεν έχει δουλειά. Έλα, αφεντικό να δεις. Τι τρέχει, ρε. Πήρε φωτιά το κτήμα του κυρίου Δελιγιάννη. Αποκλείεται, ότι το βράδυ ήμουν εκεί. Τώρα είναι επιχείρημα αυτό αφεντικό. Τι ώρα ήσουν εκεί. Μέχρι τις 11. Γιατί η φωτιά ξέσπασε στις 12. Κοίτα ρε, ποδαρικό η αρετή. Επανά σας πω. Πήγαμε στο διαλοπάρτο μικρόφωνο τα μούτρα μου. Βρήκατε τι κάνει θεαματικότητα με τις συμφορές του κόσμου αστέλφια εδώ πέρα. Ενημερώνουμε την κοινή γνώμη, κύριε. Χαίστε την κοινή γνώμη για την ενημέρωσή σας. Τι την νοιάζετε την κοινή γνώμη, κάει και το σπίτι μου. Ρε ο Νικόλας. Κάει και το σπίτι μου. Αγανακτισμένοι κάτοικοι της περιοχής εδώ, κυρίες και κύριοι, σας πούν μπροστά στην κάμερα. Πήγε ποδαρα. Κυρίες και κύριοι, πήγαινε. Βλέπετε σε απευθείας μετάδοση μια πάρα πολύ ωραία φωτιά. Καίγονται σπίτια, καίγονται δάση, καίγονται αμπέλια. Το ευχαριστηθήκατε. Ωραία, άμα το ευχαριστηθήκατε, κάτι και να ευχαίρω μην έρθει στο δικό σου το σπίτι. Άντε, και άμα βαρεθείτε, κάντε ζάπινα 11 για τσόντα. Πάρτε ρε φύγω από εδώ. Άλλος ένας αγανακτισμένος κάτοικος της περιοχής, κυρίες και κύριοι, τον οποίο η φωτιά τον έχει κυριολεκτικά ξεσπιτώσει. Πουλή, θα βλέπεις άμα τα έτρα εκεί πέρα πώς καίγονται. Ναι, ναι. Σ' αρέσουνε. Μπράβο. Αν δεν σκοτεινά.